Ήσασταν πολύ φίλοι με τον Βασίλη Καρά, πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, αρκετές δεκαετίες. Μαζί ξεκινήσαμε την καριέρα μας, μαζί ήμασταν στα παιδικά μας χρόνια. Ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά, αλλά δόξα τω Θεώ φτάσαμε στο στόχο μας. Βλέπουμε τώρα, έχουμε κύριε Μελά, αν μου επιτρέπετε, έχουμε τώρα ζωντανή εικόνα από το Κοκκινοχώρι που φτάνει η πομπή με τη σωρό του Βασίλη Καρά. Βλέπουμε το πλήθος του κόσμου που είναι εκεί. Στο τελευταίο του αντίο. Είμαι πολύ κοντά. Τώρα θα προλάβω. Πλήθος κόσμου, χειροκροτεί. Έχει κλείσει το δρόμο. Έχει βρεθεί εκεί φυσικά. Δεν μπορεί να περάσει. Η νεκροφόρα, δεν μπορεί να περάσει. Για το τελευταίο αντίο στο Ζαφύρι Μελά, στον Βασίλη Καρά, ο κόσμος χειροκροτά. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Πολύ κόσμο. Μεγάλο χειροκρότημα και είναι συγκινητικές στιγμές, παιδιά. Είναι συγκινητικά φορτισμένος όλος ο κόσμος. Και εδώ και εμείς που είμαστε στο στούντιο το βλέπουμε και έχουμε ένα σφίξιμο στην καρδιά, αλλά είναι. Και βλέπεις τη σιωπή. Υπάρχει εκεί, τι σεβασμός. Είναι ο σεβασμός αυτό. Είναι ο σεβασμός που δεν μιλά κανένας. Σήμερα οδηγείται στην τελευταία του κατοικία. Τώρα στις 12 θα τελεστεί το Τρισάγιο στο κλεισάκι, στο Κοκκινοχώρι. Εκπληρώνεται η τελευταία του επιθυμία με αυτόν τον είναι τρόπο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Να ταφεί στον τόπο που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, που βρίσκεται ο οικογενειακό τάφος των γονιών του και της μητέρας και του πατέρα του. Αυτή τη στιγμή τώρα, 12 παρα 10, έφτασε η πομπή με τη σωρό του. Η πομπή ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί. Με πολύ κόσμο να την ακολουθεί, να τη συνοδεύει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο συνοδεύουν και τον Βασίλη Καρά 20 οχήματα. Στην τελευταία του κατοικία. Αυτή η σιωπή είναι συγκλονιστική, έτσι. Είναι γιατί ο απόλυτος σεβασμός. Είναι κοφαντική. Πόσες χιλιάδες κόσμου. Κύριε Μελά, εσείς γνωρίζατε. Μ' ακούτε. Ναι. Γνωρίζατε όλο τον αγώνα αυτό που έδινε ο Βασίλης Καράς. Μιλούσατε μαζί του, είχατε επικοινωνία. Όχι, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω. Ήταν στο κρεβάτι του πόνου, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω. Απλά σεβασμός. Σεβασμός. Εντάξει. Τι να το έλεγα. Ναι. Καταλαβαίνουμε. Και όλοι περιμέναμε να σηκωθεί γερός και δυνατός, να επανέλθει, να γίνει γρήγορα καλά. Όλοι αυτό ελπίζαμε, αγάπη μου. Όλοι αυτό ελπίζαμε, αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχοντας ζήσει, κύριε Μελά, όλη τη διαδρομή και έχοντας παράλληλη αυτή η δρομή, τι είναι αυτό που θα θυμάστε από το Βασίλη? Είναι πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε περάσει άπειρες στιγμές, άπειρες ώρες, άπειρες μέρες μαζί. Είναι τόσα πολλά που να πρωτοθυμηθώ και τι να πω. Λέγανε ότι ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος, πάντως. Και ότι δεν είχε αλλάξει καθόλου. Όντως. Ο Βασίλης έτσι γεννήθηκε και έτσι έφυγε. Γενναιόδωρος, με μεγάλη ψυχή, με μεγάλη καρδιά. Οπότε, ας είναι ελαφρύ το χώμα να του σκεπάσει και να είναι καλά οι συγγενείς και οι φίλοι για να το θυμούνται. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρη μας, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Δύσκολες οι στιγμές και καταλαβαίνω ότι πιο δύσκολες για εσάς που τον έχετε ζήσει και πάρα πολύ. Συγγνώμη, αλλά είμαι στο γιατρό γιατί είμαι λίγο κουρασμένος από όλες αυτές τις μέρες που δουλεύω συνεχόμενα. Κατανοητό. Βλέπω και σήμερα τι ήθελα να πω. Τι να πω για τον Βασίλη τον Καρά. Λευτέρη, τι θυμάσαι από εκείνον, δηλαδή. Ένας εκπληκτικός συνεργάτης, φίλος, άνθρωπος, ντόμπρος, είχε λόγο. Είχαμε δουλέψει με μεγάλη επιτυχία μαζί, είχαμε βγει σε πολλές εκπομπές μαζί. Τι να πω, τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν πριν από 2 μήνες περίπου. Πιο πολύ για ψυχολογικούς λόγους, να του δώσω λίγο δύναμη και κουράγιο, γιατί ήξερα ότι ταλαιπωρείται 2 χρόνια, δίνει τη μάχη του. Του είπα να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί, που είχαμε γράψει ένα ντουέτο. Μου λέει, Λευτεράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ, απλά δίνω μεγάλη μάχη. Άμα τα καταφέρω,
θα πούμε το τραγούδι μαζί, θα το πούμε οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ που με πήρες, που νοιάστηκες και μου δώσες δύναμη. Να πω καλό κουράγιο στη γυναικούλα του, στην κορούλα του. Ο Βασίλης πάντα θα είναι κοντά μας, τα τραγούδια του θα μας συνοδεύουν πάντα. Το τιμούμε πάντα όλοι οι καλλιτέχνες. Γιατί ένας λαϊκός άνθρωπος που αγαπήθηκε από τον κόσμο, βγήκε μέσα από τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο, που δεν το φώναζε, δεν το λέγε ποτέ, είχε λόγο, ένας καλός άνθρωπος απλώς. Και τον αγάπησε πραγματικά κι όλος ο κόσμος, από όλων των ηλικιών. Ήταν αυθεντικός, ήταν αυτό που ξεκίνησε από φτωχαδάκι, όπως και εγώ, και ο Θεός και ο κόσμος και η αγάπη του κόσμου τον φτάσανε να είναι ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς ερμηνευτές και μίλαγε με τα τραγούδια του μέσα στις καρδιές του κόσμου. Λευτέρη, είχατε και μια πολύ καλή συνεργασία το 1997 και τότε και οι δύο ουσιαστικά πρώτα ονόματα, το θυμάμαι εκείνο το σχήμα, και δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικός. Πώς ήταν η συνεργασία σας, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Γιατί το μαγαζί ήταν από τα πρώτα μαγαζιά της Ελλάδος, γιατί ήταν πάνω κάτω, δύο μαγαζιά ήταν και τα γεμίζαμε και τα δύο. Είχατε μαζί τη Λίτσα Γιαγκούση και την Νατάσα Θεοδωρίδου ως νεότερες κοπέλες. Στον Απόλλωνα, στο σημερινό 22, κλαπ 22. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, κύριε Πανταζή, αυτό το τραγούδι που θα βγάζετε μαζί με τον Βασίλη Καρά, να το κυκλοφορήσετε έτσι κι αλλιώς έτσι προς τη μήνυ του και για να έχουμε και αυτό το τραγούδι να το θυμόμαστε στη μνήμη του. Ναι, θα το βγάλω το τραγούδι και θα πω ότι είναι για τον Βασίλη, γιατί το είχαμε συζητήσει. Το είχα συζητήσει και με τον μαέστρο τον Γαβρίλ Γαβρίλογο και τον Γιάννη τον Γκιούρα. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν τηλεφωνικά μαζί μας. Καλό παράδεισο να έχει και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιατί τον αγάπησε ο κόσμος πραγματικά και είναι πάντα, θα το τραγουδάμε πάντα.